Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γκέλη, κυρία Μωυστή, συνεργάτες σας, φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν θα σας πάω στα του αεροπορικού δυστυχήματος, διότι έτσι κι αλλιώς αυτά είναι θέματα τα οποία καλούνται να τα δουν οι ειδικοί αυτή τη στιγμή και να τα εξετάσουν αρμόδιοι υπουργοί στο ανώτερο επίπεδο για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε ό,τι αφορά όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Θα σας πάω όμως στο θέμα του Power Pass, που φαίνεται να υπάρχει, να εντείνεται μια αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες με την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένουν ότι ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν παίρνουν τα 600 ευρώ αυτοί που θα έπρεπε να πάρουν τα 600 ευρώ και ότι παίρνουν πολύ λιγότερα ή περισσότεροι κλπ. Τι απαντάτε από την πλευρά της συγκυβέρνησης? Καταρχήν, πριν από ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, ήμουνα εκεί στα φιλόξενα στο ίδιο του Νόρτ και είχαμε συζήτηση. Και αναφέρθηκα και σε αυτό, κάτι που κάνω συνεχώς όπου έχω τη δυνατότητα και έχω δημόσιο βήμα και κάνω παρέμβαση, είτε είναι σε απλούς πολίτες, είτε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω λίγο το τοπίο. Ήξερα και το περίμενα αυτό από την αρχή, γι' αυτό το λόγο και ήθελα να ξεκαθαρίσω το ζήτημα αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να λαϊκίσει για μια ακόμη φορά. Είναι στο DNA του άλλωστα. Είναι γενικότερα στο DNA της αριστεράς ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Ποντάροντας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από την αρχή, η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά είχε πει το εξής, ότι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν θα είναι ένα αλφα ποσό συγκεκριμένο, 260 εκατομμύρια. Ένα. Δύο, ότι θα υπάρχει ένα πλαφόν έως 600 ευρώ και ότι θα καλύπτεται το 60% για την αύξηση του εξαμήνου από 1 Δεκεμβρίου του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022. Αφαιρουμένη στις μείωσεις που έχουν κάνει ήδη οι πάροχοι. Ακριβώς. Δεν είπε λοιπόν ποτέ και πουθενά ότι θα πάρουν οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας 600 ευρώ. Τώρα, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο και το ξέραμε ότι θα γίνει και προσωπικά το ήμουν πεπισμένος γι' αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ με το που αναρτήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή άρχισαν τις πληρωμές και καταθέσεις των λογαριασμών τα χρήματα από το Power Pass, άρχισε να λαϊκίζει ότι κορόιδε που είναι 600 ευρώ κτλ. Είναι ένα ψέμα, είναι ένας λαϊκισμός. Η κυβέρνηση ποτέ δεν είπε ότι θα δώσει 600 ευρώ, είπε ότι θα δώσει το συγκεκριμένο ποσό έως 600 ευρώ ανάλογα με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποτάρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει σήμερα, αύριο θα το έχουμε ξεκάσει. Αυτό που είναι σημαντικό και είναι το στοίχημα για μας για την επόμενη μέρα είναι οι λογαριασμοί που θα ακολουθήσουν από τον Αύγουστο και μετά, με δεδομένο ότι θα υπάρχει μια προσωρινή αναστολή για ένα χρόνο της ερύθρας αναπροσαρμογής, να είναι πολύ χαμηλότερη, να είναι σε επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2021, κάτι που θα δώσει μια ανάσα στην κοινωνία, που ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί είμαι καθημερινά μέσα στην κοινωνία, ότι δοκιμάζεται και ζορίζεται οικονομικά. Έχουμε λεφτά αρκετά στα ταμεία, γιατί βλέπουμε μια διάθεση και μια πρόθεση της κυβέρνησης να δίνει ό,τι μπορεί να δώσει, προσπαθεί να δώσει. Μέχρι πού θα φτάσει όμως αυτό? Κυρία Αγγέλη, να σας πω ότι αυτό που έχουμε πει και αυτό που λένε συνεχώς οι αρμόδιοι υπουργοί είναι ότι, δόξα τω Θεώ, τα έσοδα εξελίσσονται πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, βασικότερος των οποίων είναι η πορεία του τουρισμού. Το πρώτο εξάμηνο κλείσαμε με συν 6,20% αύξηση επισκεπτών τουριστών σε σχέση με το πρώτο αντίστοιχο εξάμεινο του 19, και αναφερόμαστε το πάντα στο 19, γιατί ήταν το ιστορικό ρεκόρ της Ελλάδος, γιατί είχαμε 35 εκατομμύρια τουρίστες περίπου. Άρα λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και αυτό που έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση είναι ότι με το που θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, και δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται όταν έχουμε υπεραπόδοση εσόδων, αυτόματα τα χρήματα αυτά θα επιστρέφουν στην κοινωνία και θα επιστρέφουν με στοχευμένες δράσεις. Βεβαίως, ο αντίλογος που υπάρχει πάντοτε, υπάρχει κυρίως από την πλευρά του λαϊκίστικου κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι για ποιο λόγο δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μα θα έπρεπε να ξέρουν αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι των φτωχών και των αδυνάτων ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρώτον θα επιφέρει μια τεράστια μείωση των φορολογικών εσόδων, άρα θα υπάρξει ανάγκη να καλυφθεί η μείωση αυτή, και αυτό μπορεί να γίνει είτε με δανεισμό κάτι που θέλουν να αποφύγουν για να μην ξαναμπλέξουν με περιπέτειες μνημονίων, είτε με αύξηση των άμεσων φόρων που επίσης θέλουμε να αποφύγουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε τη χώρα ελκυστική σε επενδύσεις, άρα να συνεχίσουμε να μειώνουμε τους φόρους. Και απ' την άλλη, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ότι
με την γενική μείωση των ειδικών πόρων κατανάλωσης ευνοούνται όλοι, ενώ με τις στοχευμένες παρεμβάσεις και με το κριτήριο που έβαλε η κυβέρνηση ότι τα μέτρα τα απολαμβάνουν όσοι έχουν αιτήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, αυτόματα απευθύνεται σε ένα κοινό, τη μεσαία και την χαμηλόμιστη, χαμηλοσυνταξιούχο τάξη, έτσι ώστε να τους δίνει ανάστες, γιατί αυτή τη δυνατότητα έχουν. Έως ότου αποφασίσει αυτό το αργοκίνητο περιοκιάνιο, όπως λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρει μια συνολική απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, έως τότε θα κινούμαστε στα πλαίσια αυτά. Θα ενισχύουμε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Το γεγονός, μεσαία τάξη και χαμηλόμιστη. Το γεγονός, κύριε Καράγλου, ότι και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μπαίνει στην ίδια λογική. Να καταγγέλει την κυβέρνηση για επικοινωνιακό παιχνίδι με τα 600 ευρώ και το Power Pass, πώς το ερμηνεύετε? Καταλαβαίνω και σέβομαι την αγωνία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκίνησε με ποσοστά που ξεπερνούσαν το 15%. Κάποιοι γράψαν τότε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στις επόμενες εκλογές και θα είναι δεύτερο κόμμα, θα περάσει και το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι όχι μόνο δεν αυξάνει, αλλά αρχίζει και μειώνεται επικίνδυνα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που είναι γύρω στο 10%, άλλες οι πιο καλές είναι στο 12-13%. Υπάρχει μια σαφέστατα μειωτική τάση και καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί και αυτό να λαϊκίσει, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει. Εγώ απλά συμβουλεύω και προτρέπω τους φίλους που ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ να έχουν υπόψη ότι λαϊκίστικο κόμμα, κόμμα που ειδικεύεται στην δημαγωγία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν θέλει το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του και να είναι ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μείνει ως ένα σοβαρό μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για να υπάρχει δυνατότητα για μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Για αυτή την άποψη πιστεύω ότι δηλαδή θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ενισχυθεί έτσι ώστε να αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική πολιτική πρόταση, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι αρχόντων πριν δημέμνησε ότι ούκα η άρχη. Άρα λοιπόν όταν φτάσει και το δικό μας πολιτικό τέλος με την έννοια ότι θα έρθει η ώρα για αλλαγή κυβέρνηση, να υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση και όχι ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως στο πολιτικό σκηνικό τα πράγματα απολώνονται έτσι και μιλάμε για τοξικότητα και την είδαμε και στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες. Όχι μόνο στη Βουλή, τη βλέπουμε και στην κοινωνία έξω. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε μια έντονη προσπάθεια πολιτικοποίησης πραγμάτων τα οποία είναι λίγο πολύ τυποποιημένα. Δηλαδή, το θέμα Λιγνάδη. Βλέπουμε μια έντονη προσπάθεια μεταφοράς ενός κλίματος όξυνσης στην κοινωνία σε σχέση με μια δικαστική απόφαση και απόδοσης του σε πολιτικά κίνητρα κτλ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο έτσι λίγο για αυτό. Το παρακολουθώ και αγανακτώ, όπως πιστεύω και κάποιος θα εννοεί μόνο άνθρωπος που καταλαβαίνει ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την προσπάθεια δημιουργίας πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή το θέμα της αποφυλάκησης του Λιγνάδη. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Ο Λιγνάδης αποφυλακίστηκε με βάση νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως εμείς είχαμε καταψηφίσει για την ελαστικοποίηση των ποινών. Ένας καλός δικηγόρος, όπως είναι ο Αλέξης Κούγιας, πάνω σε αυτό πάτησε και με βάση τον νόμο αυτό πέτυχε την αποφυλάκηση του Λιγνάδη. Από εκεί πέρα, όλοι μας ξέρουμε, ή τουλάχιστον οφείλουμε να ξέρουμε, ότι οι εξουσίες είναι ανεξάρτητες, άλλη νομοθετική, άλλη εκτελεστική, άλλη δικαστική. Η δικαστική εξουσία αποφάσισε μόνη της μετά από την προσπάθεια του Αλέξη Κούγια και αποφυλάκησε έως ότου γίνει οριστικά η δίκαση της έφεσης των Λιγνάδη. Ο οποίος βέβαια άμα ξαναδικαστεί στο εφετείο θα πάει να εκτίσει κανονικά την ποινή του ολόκληρη. Έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, αυτό που είναι σαφέστατο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει γενικώς να δημιουργήσει θέμα με οτιδήποτε. Και εγώ βέβαια έχω την εξής απορία. Βλέπω έτσι κάποιους υπερευαίσθητους οι οποίοι αντιδρούν και στις θεατρικές παραστάσεις διαβάζουν κείμενα και τιτάτα και όλα τα σχετικά και αναρτούν και πανώ. Όταν ο αιμοσταγής δολοφόνος, ο αμετανόητος αιμοσταγής δολοφόνος με το όνομα Κουφοντίνας έτσι αποφυλακιζόταν, όχι αποφυλακιζόταν, έπαιρνε άδεια και έπαιρνε κάθε τρεις και λίγο και προκαλούσε γυρίζοντας το χώρο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Εξαρλιάν ή σε περιοχές που τέλος πάντων το αίμα ακόμη είναι νοπό. Τότε δεν υπήρχε κριτική στάση απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία του έδινε την άδεια να βγει. Αυτά δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, οι νοήμονες καταλαβαίνουν. Προφανώς και η απόφαση της δικαιοσύνης είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να κριθεί. Όμως από εκεί πέρα το να προσπαθούν κάποιοι να εμπλέξουν την κυβέρνηση σε μια απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και
Και μάλιστα όταν η απόφαση αυτή βασίζεται στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο, είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός. Mm-hmm. Ναι, και είδαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, τον κύριο Λιόπουλο, να μιλάει για τον τοξοβόλη του Συντάγματος, να λέει ότι και εκεί η κυβέρνηση συμπεριφέρεται εκδικητικά. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι περίεργα τα πράγματα. Πάμε λίγο στον τομέα σας και να επανέλθουμε στο προηγούμενο ερώτημα. Σε αυτά που λέγαμε για τα που σας ρώτησα πόσα λεφτά πια έχει η κυβέρνηση. Στην δυνατότητα να έχουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Το βλέπετε εφικτό? Κοιτάξτε, εμείς η πολιτική μας και η στόχευσή μας είναι γενικώς να μειώσουμε τους φόρους. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι μειώνοντας καταρχήν τους φόρους δίνουμε ανάσταση στους πολίτες, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, δημιουργούμε ένα ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, όχι μόνο με αυτό καθ' αυτό τη μείωση των φόρων, αλλά και γενικότερα με τη μείωση της γραφειοκρατίας, με την απλοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών των χρονοφόρων, έτσι ώστε να γίνουμε μια χώρα η οποία θα ελκύει επενδύσεις, είτε είναι εγχώρηση είτε είναι από το εξωτερικό. Και αυτό το έχουμε ψηλοπετύχει. Όχι απόλυτο που θα θέλαμε, εκτός του καλούν πάντα το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά, μια που τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε ιστορικά σε επίπεδο ρεκόρ της επενδύσης από το εξωτερικό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα κινηθούμε και πάλι στην κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία είναι ρευστά. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, ο οποίος είναι στην γειτονιά μας, ο οποίος στην Ευρώπη και προφανώς έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το διεθνές οικονομικό κλίμα, αλλά και το πολιτικό. Έτσι, βλέπουμε ότι έχουμε παρέτηση του Μάριου Ντράγκη. Βλέπουμε ότι έχουμε τα προβλήματα με το λαϊκισμό της αριστεράς, επίσης του Μελασσόν στη Γαλλία και τα προβλήματα στην κυβέρνηση του κ. Μακρόν. Βλέπουμε ότι ένας πρωθυπουργός, μάλλον ακόμη, ο Μπόρις Τζόνσον, έχει τελειώσει και περιμένουμε μέχρι αρχές Αυγούστου να έχουμε τον αντικαταστάτη. Όλα αυτά τα ζητήματα, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος, δημιουργούν θέματα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι εμείς θα συνεχίσουμε με στοχοπροσύλωση το πρόγραμμά μας, το οποίο σαφέστατα λέει για μείωση φόρων. Έχουμε πετύχει βασικούς στόχους, τους οποίους είχαμε βάλει. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι θα μειώσουμε τον ΕΦΙ κατά 30%, τον μειώσαμε κατά 35%. Λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή για τους χαμηλόμισθους συνταξιούχους. Το κάναμε βάζοντας για τις πρώτες 10.000 αντί για 22% που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 9%. Κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Πρόθεσή μας είναι να μειώσουμε γενικά τις φορολογίες. Αυτό θα το δούμε. Θα έχει σχέση όμως και εξάρτηση από το πώς εξελιχθούν και τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν βιαζόμαστε, δεν αγχωνόμαστε. Η κοινωνία ξέρει και οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση της μείωσης των φόρων και της δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος. Έτσι κινούμαστε, έτσι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Και νομίζω ότι το επιδοκιμάζουν αυτό οι πολίτες και κινούμαστε σε μια καλή κατεύθυνση. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Καράογλου. Επειδή εγώ δεν θα σας ζητήσω να κατατάξετε τον εαυτό σας σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκει, αλλά γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν δύο τάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Η τάση που είναι ικανοποιημένη με τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι πάμε για εκλογές στο τέλος της τετραετίας, και η άλλη τάση που εξακολουθεί να εισηγείται και να ζητά μία γρηγορότερη προσφυγή στις κάλπες, υπό την έννοια ότι το επικαλούμενη μάλιστα και τη ρίση του Πρωθυπουργού για την τοξικότητα του κλίματος, που βλέπουμε αυτή την τοξικότητα, τη βλέπουμε να εντείνεται το τρέχον διάστημα. Πιστεύετε τελικά ότι θα καταφέρει να μείνει συνεπής ως προς τη δέσμευσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φτάσει στο τέλος, να φτάσει στην άνοιξη εν πάση περιπτώσει του 2023, ή παραμένει σοβαρό το ενδεχόμενο μιας νωρίτερης, μιας πιο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη? Κύριε Μωυσή, πριν από ένα μήνα περίπου στην τελική συνάντηση που ήταν με τους δημοσιογράφους και ήσταν και στην παρόν, ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το Μάιο του 23. Και αυτό γιατί μου το είπε πολλές φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ένα, γιατί ξέρω ότι είναι θεσμικός και ότι αυτό που λέει το νοεί και θα το κάνει πραγματικότητα. Γιατί τελικά και ο ίδιος πριν από δύο εβδομάδες, την Τετάρτη στην Βουλή, όταν υπήρχε συζήτηση για θέματα κοινωνικής πολιτικής και την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο του Sky, το ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά. Δεν κρύβομαι και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εισηγούνται και προσπαθούν να πιέσουν και ώστε να έχουμε πρόορες εκλογές, γιατί ακριβώς φοβούνται το βαρύ χειμώνα. Έτσι, ο χειμώνας με συνθήκες πολέμου προφανώς είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Ναι. Και βεβαίως γιατί δεν ξέρουν πώς εξελιχθούν τα πράγματα, ενώ τώρα λέει είμαστε άνετα μπροστά, έχουμε 8, 9, 10 μονάδες διαφορά. Άρα λοιπόν κερδίζουμε τις εκλογές, θα τις κάνουμε τώρα. Θεωρώ όμως ότι ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι
συνεπής με αυτά που λέει και εννοεί αυτά που λέει. Και γιατί θέλει να δείξει προς τα έξω ότι δεν φοβάται τα προβλήματα, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και ότι δεν έχει πρόβλημα. Ξέρει ότι θα μας γρατσουνίσει πολιτικά, όχι μόνο προφανώς θα μας αντιμετωπίσει θέμα, αλλά θέλει να αποδείξει ότι είναι κοντά στον ελληνικό λαό και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει κανονικά στις εκλογές τον Μάιο του 23. Εν πάση περιπτώσει, αν με ρωτάτε τώρα που ανήκω εγώ σε ποια τάση, εγώ είμαι θεσμικός και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση. Υπάρχουν τρόποι για να επιτευχθεί και αυτό. Όχι απλώς η πρόβλεψη του συντάγματος, αλλά και συνταγματική υποχρέωση να γίνονται εκλογές ανά τετραετία. Προσωπικά θα με συνέφερε, όπως και νομίζω κάθε ενεργεία βουλευτή, να γίνουν εκλογές αύριο. Ναι. Και καταλαβαίνετε, αυτό είναι το συμφέρον μας, να μην πάμε σε μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο που προφανώς μας πήρε οικονομικά, ψυχικά, σωματικά κτλ. Όμως νομίζω ότι το συμφέρον της πατρίδος λέει η κυβέρνηση, η οποία είναι σταθερή, η οποία χαίρεται την εμπιστοσύνη και του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας της Ελληνικής Βουλής, να συνεχίσει να βγάλει τον δύσκολο χειμώνα και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και συνέχεια να κριθεί για το έργο της συνολικά στην τετραετία, όπως πρέπει να γίνεται πάντως. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.